Καλημέρα. Περιμένω να έρθετε κι άλλοι. Καλημέρα. Πώς είστε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά, καλά είστε. Λοιπόν, καλημέρα Χριστίνα Σουγιούκλου. Στο Facebook μιλάω τώρα. Καλημέρα Δαβίδ Εφικουφού Φλόριαν. Καλημέρα Ελευθερία Μπι Λίλη. Καλημέρα Άννα Σεβδάλη, καλημέρα Ιωάννα Τσιτσέκου, καλημέρα τώρα στο Instagram, stamp.b, Κορμπέτα Κάτι, Τσιούμα Άννα, Χριστόφορος Κολονέλος, Καρβουνάκι, Παπα Στεφανάκι, Βαλεντίνα Z72, Ιρικολαίδου. Καλημέρα που είναι της Μάκης, φανατικός του Instagram, μόνο Instagram κοιτάει. Χρόνια πολλά, επίσης, ελπίζω να έφτιαξες τσουρέκι φέτος. Όχι, νομίζω πως μας τα έκανε τσουρέκι ούτως ή αλλιώς. Γιατί έχεις αυτό το χάρισμα. Κανονικά θα έπρεπε να είσαι ο επίτιμος τσουρεκάς. Με την καλή έννοια. Να μην παρεξηγηθούμε, που είναι της Μάκης, είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Σε περίπτωση που δεν τον έχετε γνωρίσει, είναι καλό ψυχος άνθρωπος. Είναι καλό παιδί. Τον αγαπάμε. Ανυπομονώ να ανοίξω το lab να έρθει να καθίσουμε και να φάει. Ξέρει αυτός. Λοιπόν, στο Facebook είμαστε ήδη 7,1 χιλιάδες, δηλαδή 7.200 τώρα. Στο Instagram ακόμα είμαστε λίγοι, 2.141, δεν πειράζει όμως, γιατί σκοπός μας είναι να πάμε στα 10.000. Με το πάμε στα 10.000 ξεκινάμε και οι υπόλοιποι έρχονται μετά. Σοφία Παναγιωτίδου, καλημέρα. Μαρία Μάντζιο, καλημέρα. Κώστας Ράμος, καλημέρα. Όλοι αυτοί στο Facebook. Μάμιλαντ, Ιουανίδου, Βάσο Ντουρκού. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, η συνταγή που θα φτιάξουμε σήμερα είναι μοναδική από τις αγαπημένες μου τυρόπιτες. Δεν υπάρχει, είναι συγκλονιστική. Και ο τρόπος που φτιάχνεται είναι πιο συγκλονιστικός. Γιατί φτιάχνεις μια τυρόπιτα και ουσιαστικά ρίχνεις από πάνω μια σόδα. Σόδα από αυτή που πίνουμε. 3.30. Και ενώ φαίνεται ένα πράγμα ζουμερό και ότι αυτό το πράγμα θα γίνει πίτα, γίνεται πιο τραγανή, αφράτη. Γίνεται απ' έξω τόσο τραγανή και από μέσα τόσο αφράτη, που πραγματικά δεν πιστεύεις το πόσο νόστιμη είναι αυτή η πίτα. Είναι συγκλονιστική. Να σας πω ότι όποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω σε αγγλικά ή γαλλικά ή ιταλικά ή ισπανικά ή πορτογαλέζικα ή ό,τι θέλει, τα βήματα της συνταγής θα ήταν πάρα πολύ βολικό για εμάς. Πολύ εύκολη συνταγή, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε μόνο μία μπεσαμέλ. Πολύ καλή ευκαιρία να δείξουμε και πώς γίνεται η μπεσαμέλ, αν και έχω δείξει άπειρες φορές. Ουσιαστικά είναι μία μπεσαμέλ με τυριά, οπότε γίνεται η γέμιση πάρα πολύ γεμάτη και δεν είναι τσουρούτικη η πίτα, έχει γέμιση. Μετά κάνουμε τα φύλλα μας, μετά ρίχνουμε τη σόδα μας, μετά ψήνουμε στο φούρνο και βγαίνει ένα αποτέλεσμα μοναδικό. Έχω ψήσει ήδη μία πίτα, μοσχομυρίζει τόση ώρα. Δεν θα τη δείξω, θα τη δείξω στο τέλος. Οπότε θα κάνω άλλη μία πίτα και έχω δύο πίτες. Τη μισή πίτα θα τη φάω τώρα το πρωί μαζί με ένα κακάο. Καταλαβαίνετε. Σωστή δουλειά. Τυρόπιτα, κακάο, σερμπαντίνα. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, Μαρίνα Λιβιτσάνου, καλημέρα. Τι άλλο να πω, τίποτα. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Σήμερα το βράδυ θα φτιάξω κάτι. Κάτι θα φτιάξω σήμερα. Κάτι έτσι πολύ γρήγορο. Για να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε ένα snack βραδινό. Οπότε σήμερα το πρωινό μας είναι ουσιαστικά ένα snack πάλι για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Γιατί η τυρόπιτα είναι η τυρόπιτα, μπορούμε να τη φάμε όποια στιγμή της ημέρας θέλουμε. Να σας πω επίσης ότι αυτή η τυρόπιτα είναι φανταστική. Να τη φτιάξετε. Και άμα δεν μπορέσετε να τη φάτε όλοι, να τη μεριδοποιήσετε, να τη βάλετε στο ψυγείο στην κατάψυξη, απλά να ζεσταίνετε. Στο τηγάνι. Τη βάζετε στο τηγάνι, ψήνετε από τη μία πλευρά και ψήνετε από την άλλη, σερβίρετε. Εγγύηση. Καταπληκτική συνταγή. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πολύ απλά, όπως σας είπα, το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε στη συνταγή είναι μία μπεσαμέλ. Εδώ είμαστε. Τα υλικά της συνταγής είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Ουσιαστικά έχουμε γάλα, φέτα,
Έχω βάλει λίγο γραβιέρα. Άμα δεν θέλετε να βάλετε γραβιέρα, μην βάζετε γραβιέρα. Αν έχετε κάποιο άλλο τυρί τριμμένο, βάζετε άλλο τυρί τριμμένο. Άμα θέλετε, βάζετε όλη την ποσότητα σε φέτα. Εγώ απλά βάλα και λίγο γραβιέρα γιατί μου αρέσει να μαστιχώνει. Να είναι η γέμιση έτσι πιο μαστιχωτή. Ένα λίτρο γάλα, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι ή δύο κρόκους ή ένα αυγό. Ένα αυγό θα βάλω μέσα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ένα φύλλο. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε πολύ απλά. Έχω μία κατσαρόλα πάνω στη φωτιά εδώ. Την έχω αφήσει λίγο να κάψει, κακώς. Και μέσα στην κατσαρόλα μου θα ρίξω τι. Θα τη σηκώσω λίγο το Instagram γιατί δεν φαίνεται. Αυτοί είμαστε. Και αυτοί είμαστε. Καλημέρα Λένα Βλάχο. Καλημέρα Λένα Ρίσβα. Καλημέρα Ελισάβετ Ρούσου. Οπότε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε και να ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας το βουτυράκι μας. Έχω 100 γραμμάρια βούτυρο. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο και θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο για να κάνετε την πεσαμέλ, μπορείτε. Μπορείτε, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ρίχνω το βούτυρο μέσα στην κατσαρόλα και θέλω να λιώσω το βούτυρο. Ουγού. Εδώ είμαστε. Οπότε, μάκι που είναι έτσι, άμα δεν έχει κάνει τη ζωή σου πεσαμέλ, σημαίνει ένα χέρι να βάζει πώς γίνεται. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Και μεταφέρω την καμερά μου για να σα φέρω να κάνουμε κοντινά στην κατσαρόλα για να δείξουμε ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, κατσαρόλα. Πάνω στη φωτιά, μέσα το βουτυρό, wow! Έτσι παίρνουν φωτιές. Πάει το βουτυρό μέσα, εντάξει, είναι πολύ εύκολο να πάρει φωτιά από το βουτυρό, έτσι. Αλλά εντάξει, άμα πάρει φωτιά, τι κάνουμε, βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε... Τι παίρνουμε άπειρο σβεστήρα, όχι πλάκα κάνω. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω αυτό για να μην φαίνεται το φως εδώ. Τέλεια. Και έχω μέσα το βουτυράκι μου που λιώνει. Εδώ είμαστε, τέλεια. Λοιπόν. Βούτυρο που λιώνει, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι και η ποσότητα για να κάνουμε μπεσαμέλ είναι πάρα πολύ απλή. 1-1-10. 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι και 1 λίτρο γάλα. Το γάλα πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να γίνει πολύ γρήγορα μπεσαμέλ. Σε περίπτωση που δεν έχουμε το γάλα σε θερμοκρασία δωματίου, η μπεσαμέλ θα πάρει τη διπλάσια και την τριπλάσια ώρα για να γίνει και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτό εδώ πέρα που κάνουμε τώρα, το βούτυρο μαζί με τα αλεύρι, είναι το λεγόμενο ρου. Σε περίπτωση που θέλετε να έχετε στο σπίτι σας κάτι που να πείζει γενικότερα τις σάλτσες και τα φαγητά σας, μπορείτε να κάνετε αρκετή ποσότητα ρου και αυτό που κάνω εγώ, βάζω σε ένα μπολάκι το ρου, έτσι όπως είναι το βούτυρο μαζί με το αλεύρι, μέσα στο ψυγείο και όποτε θέλω να παίξω κάτι, κατευθείαν παίρνω μία κουταλιά από αυτό, το ρίχνω μέσα στο ζουμί μου, τη σούπα μου, οτιδήποτε θέλω να παίξω και κατευθείαν πείζει. Δηλαδή το βούτυρο μαζί με τα αλεύρι, έτσι όπως έχει γίνει σαν πάστα αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι το πιο κλασικό πυκτικό υλικό που χρησιμοποιούμε για τα πάντα. Εδώ πέρα αυτό που θα παίξω είναι τι? Το γάλα μου. Όπως σας είπα, το γάλα μου είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Βάζω την πρώτη δόση. Συνολικά το 1 λίτρο το βάλετε σε 5, 6, 7 δόσεις. Άμα είναι σε θερμοκρασία δωματίου το γάλα, τότε η μπεσαμέλ μας θα γίνει σε 3-4 λεπτά. Άμα είναι σε θερμοκρασία ψυγείου, τότε η μπεσαμέλ μας θα πάρει 10 λεπτά για να γίνει. Γιατί πρέπει να ζεστάνουμε το παγωμένο γάλα. Καταλαβαίνετε. Τώρα θα μου πείτε, μα πώς γίνεται να έχω γάλα σε θερμοκρασία δωματίου. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, από τη μία υπάρχει το γάλα που υπάρχει, υπάρχουν και γάλατα που τα πουλάνε σε ξηρά αποθήκη, που δεν είναι του ψυγείου, που μπορούμε να χρησιμοποιούμε για τέτοιες συνταγές. Σίγουρα το φρέσκο γαλατάκι είναι φρέσκο γαλατάκι, αλλά και αυτό το γάλα μια χαρά είναι για τέτοιες συνταγές. Δηλαδή, μπεσαμέλ κάνουμε. Δεν πιούμε το γάλα μας ομό. Οπότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσουμε τα μακράς διαρκείας τα γάλατα αυτά που είναι εκτός ψυγείου. Και απ' την άλλη, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το γάλα μας και να το βάλουμε στα μικροκύματα 3-4 λεπτά και μέχρι που να ζεσταθεί. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνουμε πολύ τη διαδικασία για να κάνουμε μπεσαμέλ και ουσιαστικά γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται να καθίσουμε 10 ώρες πάνω από την κατσαρόλα. Κοιτάξτε εδώ, βάζω σε δόση το γάλα και μόλις βάλω τη μία δόση από γάλα και δω ότι απορροφηθεί και πάρω μία πάστα χωρίς γρουμπαλάκια. Ενώ πριν φαινόταν ότι κάτι γινόταν λάθος, σιγά σιγά άρχισε αυτό το πράγμα να δένει, το βλέπετε. Τώρα βέβαια δεν είναι μπεσαμέλ, είναι μπετον αρμέλ, αλλά καθώς βάζω γάλα θα αραιώσει. Και εξαρτάται με τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε στην μπεσαμέλ. Δηλαδή, άμα θα κάναμε ένα παστίτσιο ή ένα μουσακά, η μπεσαμέλ που θα κάναμε δεν θα ήταν 1-1-10, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι, 1 λίτρο γάλα. Θα ήταν λίγο λιγότερο γάλα, γιατί θα θέλαμε να βγει πιο πηχτή. Οπότε, το γάλα που θα βάλουμε καθορίζει το πόσο πηχτή και το πόσο αραιή θα είναι η μπεσαμέλ μας στη συνταγή. Γιατί, άμα ήθελα να κάνω μια μπεσαμέλ πάρα πολύ αραιή για γλάσο, τύπου παπουτσάκια, μπορεί να βάζει ένα 200 γάλα. Γιατί θέλω να είναι πιο ρευστή, να πέφτει και ουσιαστικά να μην έχει δομή. Οπότε, γενικά το γάλα είναι κάτι πολύ ελέγξιμο και σε περίπτωση που κάνετε κάποιο λάθος, αυτό που και βάλετε λιγότερο γάλα, βάζετε παραπάνω γάλα.
Αν βάλετε όμως περισσότερο γάλα και γίνει πιο αραιή η μπισαμέλ, τι πρέπει να κάνουμε? Βράζουμε περισσότερη ώρα, εξατμίζεται η υγρασία από το γάλα, συμπυκνώνεται η γεύση, συμπυκνώνεται το γάλα, οπότε θα έρθει στα ίσα της. Λοιπόν, έχω λίγο ακόμα γάλα να ρίξω, σε ποια δόση είμαι, δεν ξέρω πόσο έχω ρίξει, αλλά πάω να το κάνω σιγά σιγά, εδώ. Κοιτάξτε. Και δεν ρίχνω την επόμενη δόση άμα δεν δω ότι απορροφηθεί η προηγούμενη. Ανακατεύω εδώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πραγματικά το πιο αστείο πράγμα για να κάνεις μία μπεσαμέλ στο σπίτι. Σίγουρα το να πάρεις μία μπεσαμέλ στη σκόνη διευκολύνει πάρα πολύ την κατάσταση. Και κάποιες φορές ίσως και να μας βολεύει. Δεν λέω ότι υπάρχει καλό και κακό. Για τα πάντα υπάρχει η χρήση τους. Δηλαδή, άμα έχω να κάνω έναν τόνο ποσότητα μπεσαμέλ, άμα έχω να κάνω 5 κιλά μπεσαμέλ, δεν θα μπω σε διαδικασία να κάνω αυτή τη διαδικασία. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα μου πάρει ώρες. Ενώ με τη σκόνη κατευθείαν το ετοιμάζεις. Αλλά τώρα, άμα έχεις να κάνεις μια μπεσαμέλ τύπου 1 λίτρο σε μια κατσαρολίτσα, κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, είναι πραγματικά αστείο. Τώρα, το μόνο που θέλω εδώ πέρα να κάνω, γιατί τελείωσε το γάλα μου, το βλέπετε, είναι να δω να βγάλει έστω και μια μπουρμπουλήθρα το μείγμα μου. Με το που βγάλει μια μπουρμπουλήθρα το μείγμα, το βγάζω από τη φωτιά. Σε αυτή τη συνταγή το βγάζω από τη φωτιά. Γιατί η πίτα μου θα ψηθεί μέσα στο φούρνο μαζί με την μπεσαμέλ. Οπότε, άμα δεν έχει ψηθεί το αλεύρι εδώ πέρα, σίγουρα θα ψηθεί μέσα στο φούρνο. Αλλά, άμα είχα αυτή την μπεσαμέλ να τη σερβίρω κανονικά σε φαγητό, παραδείγματος χάρη είχα παπουτσάκια, όπως είπαμε πριν, και από πάνω θέλω να ρίξω μπεσαμέλ για να το σερβίρω, άμα δεν ψήσω 100% την μπεσαμέλ μέσα στην κατσαρόλα, θα μυρίζει αλεύρι. Οπότε, τι κάνω? Πάντα δοκιμάζω λίγο από την μπεσαμέλ για να δω αν καταλαβαίνω το αλεύρι ή δεν το καταλαβαίνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις που σερβίρουμε την μπεσαμέλ κατευθείαν, πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έχει μαγειρευτεί 100% στην κατσαρόλα το αλεύρι. Σε άλλες συνταγές όμως, όπως είναι αυτή, που ξέρω ότι μετά θα μπει η μπεσαμέλ μέσα στο φούρνο μαζί με την τυρόπιτα, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ να το ψήσω, γιατί ούτως ή άλλως θα ψηθεί το αλεύρι μέσα στο φούρνο. Πιάστε. Άρα, βγάζει μια μπουρμπουλήθρα. Εδώ πέρα την μπουρμπουλήθρα δεν θέλω να τη δω γιατί θέλω να βράσει το αλεύρι, για να δω ότι έχει φτάσει σε σημείο βρασμού η μπεσαμέλ, οπότε τα υλικά μου έχουν δέσει πλήρως μεταξύ τους. Οπότε, οι μπουρμπουλήθρες φαίνονται, τις βλέπετε. Μπράβο. Οπότε με το που γίνουν οι μπουρμπουλήθρες, η τυρόπιτα μου έχει τελειώσει. Γιατί δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο. Κοιτάξτε εδώ τώρα πόσο απλά είναι τα πράγματα. Πόσο ώρα μας πει να κάνουμε την μπεσαμέλ? 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά. Παραπάνω δεν θα σας πάρει να την κάνετε. Και για να ετοιμάσουμε την πίτα μας χρειαζόμαστε άλλα 2 με 3 λεπτά. Και άρα σε 10 λεπτά η πίτα μας είναι στο φούρνο. Τώρα, τι θα κάνω? Έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα σπάσω τη φέτα μου μέσα. Να φορέσω γάντια. Εδώ. Δεν ξέρω γιατί φορέσα γάντια. Κανονικά τη φέτα πρέπει να τη σπάσουμε γυμνά τα χέρια. Άρα το κάνω τώρα. Γιατί έχουμε ακόμα τον κορονοϊό και υπάρχει λίγο έτσι σύνδεση στον κόσμο, δεν κάνει να πιάνουμε πράγματα. Οπότε δεν θέλω να νομίζετε ότι κάνω κάτι βρώμικο. Να συνειδητοποιήσετε ότι η τυρόπιτα που θα κάνω θα είναι η καλύτερη που έχετε φάει ποτέ σας. Λοιπόν, οπότε έχω μπεσαμέλ εδώ. Πάει αυτό στην άκρη, δεν το χρειάζομαι το σύρμα. Τελείωσε η δουλειά του. Και παίρνω τη φέτα μου και τη πάω μέσα. Θέλω συνολικά στη συνταγή 650 γραμμάρια τυρί. Το τι τυρί θα βάλετε αφορά μόνο εσάς. Δηλαδή, βάλετε τα αγαπημένα σας τυριά. Δηλαδή, μπορείτε να βάλετε μόνο κίτρινα τυριά και να την κάνετε τύπου κασερόπιτα. Γίνεται καταπληκτική, συγκλονιστική, δεν υπάρχει. Εντάξει, εγώ θα την κάνω τυρόπιτα με φέτα, άρα φετόπιτα. Και βάζω ελάχιστη γραβιέρα μέσα. Δηλαδή, βάζω 150 γραμμάρια νομίζω. 150 γραμμάρια γραβιέρα. Γιατί θέλω, όταν είναι ζεστή από το φούρνο, να μαστιχώνει λίγο σε κάποια σημεία. Μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, αν θέλετε να την κάνετε μόνο με φέτα, μπορείτε μόνο με φέτα. Αλλά, τι θέλω να κάνετε? Θα βάλετε 650 γραμμάρια τυριά, αλλά δεν θέλω να βάλετε πολύ πολύ αλμυρά τυριά. Δηλαδή, άμα θα πάω 650 γραμμάρια τυριά τύπου κεφαλοτήρι, παρμεζάνα και όλα τα υπόλοιπα, θα βγει λίσσα, δεν θα τρώγεται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μειώνουμε την ποσότητα σε τυριά εφόσον είναι πάρα πολύ αλμυρά. Δεν μας πειράζει γιατί την ποσότητα της γέμισης την έχουμε από την μπεσαμέλ. Οπότε και λιγότερα τυριά να βάλουμε, πάλι δουλεύει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα 650 γραμμάρια που σας έχω δώσει είναι για 500 γραμμάρια φέτα, μισό κιλό φέτα και 150 γραμμάρια γραβιέρα. Τώρα, αν θα βάλετε μόνο γλυκά τυριά, όπως είναι γραβιέρα, τσένταρ, έμενταλ και όλα τα υπόλοιπα, θα χρειαστεί να βάλετε και λίγο αλατάκι. Εντάξει. Σε αυτή τη συνταγή δεν χρειάζεται να βάλετε καθόλου αλάτι, γιατί η φέτα έχει αρκετό αλάτι και μου δίνει το αλάτι που χρειάζομαι μέσα στην μπεσαμέλ. Αυτό που θέλω να βάλω και πάντα δουλεύει 100% είναι πιπέρι. Μην ξεχάσετε να βάλετε στην πίτα σας πιπέρι. Πάει σε άλλο επίπεδο, γίνεται άλλο πράγμα. Από εκεί και πέρα, ό,τι αρωματικά σας αρέσουν, τύπου δυόσμος, ρίγανη και όλα τα υπόλοιπα, μπορείτε να τα ρίξετε. Αλλά θεωρώ ότι, σαν πρώτη φορά που θα κάνετε τη συνταγή σας, κάντε την αρτόφια έτσι όπως είναι, χωρίς πολλά μπαχαρικά και μυρωδικά. Θα γίνει τόσο υπέροχη, πραγματικά δεν το πιστεύετε. Τώρα, ανακατεύω πρώτα τα τυριά μαζί
με την πεσαμέλ. Και έτσι, επειδή τα τυριά ήταν κρύα, με το που τα άρχισε στην πεσαμέλ, τι έγινε? Έπεσε η θερμοκρασία από την πεσαμέλ. Καλό αυτό, μας αρέσει. Οπότε, για να δω και πολύ, βάλτε το δάχτυλό σας μέσα. Άμα την παλεύετε το δάχτυλό σας, θα την παλέψει και το αυγό. Ή θα βάλετε δύο κρόκους, σε περίπτωση που είστε πιο γάλλοι και πιο premium, πιο γκουρμέ. Ή θα βάλετε ένα αυγό, άμα είστε πιο φοιτητές και πιο μόνοι στο σπίτι. Εντάξει, γιατί οι δύο κρόκοι μας δίνουν καλύτερη υφή. Καλά, εντάξει, δεν έχει τεράστια διαφορά, ίσως και να μην την καταλάβετε ποτέ. Αλλά το ένα αυγό είναι πολύ πιο οικονομικό. Γιατί να χωρίζω ασπράδια και κρόκους, εφόσον δεν πρόκειται να κάνω μια μελέτα με ασπράδια. Τώρα θα μου πεις γιατί έβαλες το αυγό. Ένα αυγό απλά για να δώσει λίγο περισσότερο σώμα στην πίτα μας. Γιατί όταν βγαίνει ζεστή, επειδή έχει πεσαμέλι, τι κάνει? Θέλει η γέμιση να φύγει έξω. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να φύγει έξω, θέλουμε να μείνει μέσα και να παίρνουμε ολόκληρο κομμάτι και να τρώμε. Τώρα, ανακατεύω και τα μπουλάκια μου εδώ. Τέλεια. Και η γέμιση είναι έτοιμη. Πεντανόστιμη. Σε περίπτωση που δεν σηκαίνεστε να δοκιμάσετε, αφού βάλετε τα αυγό μέσα, δοκιμάστε. Ή δοκιμάστε πριν βάλετε τα αυγό για να δείτε αν χρειάζεται περισσότερο αλάτι και πιπέρι. Εντάξει, λοιπόν, η γέμιση είναι έτοιμη. Πήγαμε. Και πάμε να ετοιμάσουμε την πίτα μας. Σας είπα ότι σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμη. Έχω το βούτυρο μου εδώ. Τέλεια. Το είχα στα μικροκύματα, συγγνώμη. Και πάμε να σας δείξω πόσο αστεία είναι να ετοιμαστεί αυτή η πίτα. Παναγία μου, δεν υπάρχει. Λοιπόν, μπορείτε να βάλετε είτε φύλλο κρούστας είτε φύλλο βυρητού, ό,τι σας αρέσει. Απλά θέλω αρκετά φύλλα. Όσο περισσότερα φύλλα, τόσο καλύτερο. Μην πάρετε κανένα χωριάτικο φύλλο να βάλετε εδώ πέρα, γιατί θα έχει μόλις 8 με 10 φύλλα. Οπότε δεν θα βγει πολύ τραγανή η πίτα μας. Δεν θέλουμε χοντρά φύλλα, θέλουμε λεπτά. Βυρητού, κρούστας ή ό,τι σας αρέσει. Θέλουμε 450 γραμμάρια φύλλο. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι: παίρνω το κουτυράκι μου που έχω λιώσει, αλήφω το ταψί μου εδώ. 25 επί 35, 35 επί 40, ό,τι ταψί έχετε κάνει. Εντάξει. Απλά να μην είναι πολύ μικρό, γιατί άμα είναι πολύ μικρό, θα πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο τη θερμοκρασία και να ψήσουμε για περισσότερο χρόνο την πίτα. Στο φως ψήνω στους 190 ψήνω για να γίνει τραγανή. Οπότε, άμα βάλετε πολύ μικρό ταψί, άμα βάλετε κανένα τέτοιο. Καταλαβαίνετε ότι η γέμιση θα είναι πάρα πολύ. Οπότε για να γίνει τραγανή η πίτα μου θα χρειαστεί περισσότερη ώρα μέσα στο φούρνο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, και τώρα δεν θα σας δώσω καν οδηγίες για το πώς θα βάλετε τα φύλλα σας. Δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε εδώ. Θα βάλω ένα. Για να σας δείξω πόσα αστεία πίτα είναι, θα βάλω ένα έτσι. Το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό? Ό,τι να είναι. Το βλέπετε τρίγωνο. Θα βάλω κι άλλο ένα έτσι. Εδώ. Ίσα να καλύψω τον πάτο από το ταψί μου και έχω εκτεθειμένο λίγο φύλλο έξω. Ρίχνω βούτυρο εδώ και κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω ένα φύλλο, θα πάρω το βούτυρό μου και θα βουτυρώσω το φύλλο εδώ. Με το που βουτυρώσω το φύλλο εδώ, παίρνω, κάνω ένα ακορντεόν εδώ, πατσαβούρι το φύλλο μου και το ρίχνω εδώ. Ένα. Κάνω άλλο ένα, ακριβώς το ίδιο. Πατσαβούρι εδώ. Δύο. Θέλω να καλύψω την πίτα μου. Να υπάρχουν αρκετά φύλλα μέσα, γιατί έτσι όπως την κάνω, την πατσαβουριάζω, στο τέλος, καθώς θα την κόψω, θα φαίνεται σαν να έχω κάνει εκλεπτισμένη δουλειά και να έχω στρώσει άπειρα φύλλα το ένα δίπλα από το άλλο. Αλλά δεν θα έχω κάνει τίποτα από αυτά. Το μόνο που θα έχω κάνει είναι να πατσαβουριάζω τα φύλλα μου. Κοιτάξτε. Εδώ. Άντε να βάλω κι άλλο ένα. Και τα υπόλοιπα θα τα βάλω από πάνω. Είναι απαραίτητο να έχει το φούρνο στους 190 για να γίνει τραγανή πάνω κάτω η πίτα μας. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Θα το δείτε μάλλον σε λίγο. Εδώ. Γιατί η πίτα μας έχει κάτι ιδιαίτερο. Θα ρίξουμε τη σόδα στο τέλος, θα σας το δείξω. Λοιπόν, τώρα με το που ρίξαμε τα μισά φύλλα μέσα, η γέμιση πάει μπλουμ πάνω από τα φύλλα. Εδώ. Όλαλα. Πιο σεξι γέμιση δεν υπάρχει. Η πιο σεξι γέμιση για πίτα ever. Καλά, άμα θέλετε να το παίξετε πιο γκουρμεδιάριδες, μπορείτε να βάλετε και πιο έτσι ψαγμένα τυριά. Τύπου γκορκοντζόλα, τύπου κανένα στίλτον, τύπου. Βάλτε. Αλλά μην το παρακάνετε, γιατί άμα βάλετε μισό κιλό γκορκοντζόλα εδώ πέρα. Α, μισό κιλό γκορκοντζόλα θα είναι ωραίο. Μισό κιλό blue cheese θα είναι ωραίο. Οπότε, απλώνουμε τη γέμιση να πάει παντού. Και όπως βλέπετε, η γνώση σας που πρέπει να έχετε για να φτιάξετε αυτή την πίτα στο να στρώνετε πίτα είναι μηδενικές. Δεν χρειάζεται να έχετε καθόλου γνώσεις. Οπότε τώρα τι κάνω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα με πριν. Εδώ ακορντεόν, ένα ακορντεόν, δύο ακορντεόν, απλά θέλω να κρατήσω μόνο ένα φυλλαράκι από πάνω για να φαίνεται ωραία η πίτα μου. Το πάνω πάνω μόνο με ενδιαφέρει, ένα καλό φύλλο θέλω. Δύο ακορντεόν, άλλο ένα ακορντεόν,
Σε μιλάω, έχει γίνει χαμός. Αλλά αυτές οι πίτσες τις λατρεύω, δεν υπάρχει. Είναι συμπνευστικό το πόσο εύκολες είναι για να γίνουν. Κοιτάξτε, εδώ, ένα φίλο μου έμεινε δύο. Δύο μου έμεινε, αλλά δεν πειράζει, ας τα δύο. Λοιπόν, γυρνάω αυτά προς τα μέσα, να μην υπάρχει τίποτα έξω. Δεν χρειάζεται να υπάρχει τίποτα έξω. Και έχω άλλα δύο φύλλα. Ένα, το κάνω τέλειο, το ρίχνω από εδώ. Φροντίζω να πάει μέσα, να μην φαίνεται τίποτα. Και βάζω και το τελευταίο μου, εδώ. Και αυτό τέλειο, έτσι όπως είναι, καλύπτω και βάζω τις άκρες μέσα. Οπότε κοιτάξτε εδώ, τέλειο. Ό,τι βούτυράκι έχει μείνει το ρίχνω από πάνω, δεν αφήνουμε καθόλου βούτυρο στην άκρη. Η πίτα αυτή είναι συγκλονιστική, είναι η πίτα της τεμπέλας, αλλά είναι τόσο γκουρμέ γιατί έχει την μπεσαμέλ που ουσιαστικά θα είναι ό,τι πιο μοναδικό έχετε φάει. Η γέμιση της θυμίζει πάρα πολύ μπουγάτσα Θεσσαλονίκης και ο τρόπος που τη φτιάχνουμε όντως θυμίζει μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό το πόσο εύκολο είναι για να γίνει. Λοιπόν, πόσο ώρα μας πήρε, 2 λεπτά, 3 λεπτά. Πάμε να χαράξουμε. Σε όσο έχω χαράξει αυτή, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, χαράζω εδώ, αλλά δεν πάω το μαχαίρι μου μέχρι κάτω-κάτω, γιατί άμα το πάω μέχρι κάτω-κάτω, τι θα γίνει. Θα ανοίξω τρύπα και θα φύγει γέμιση από κάτω και είναι κάτι που δεν θέλω. Θέλω να γίνει τραγανό το φίλο μου από κάτω. Οπότε ήθελα να χαράζω από πάνω εδώ. Έκανα 3, 6, 9, 12 υπέροχα κομμάτια. Και κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Αυτό είναι το μαγικό. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, πώς θα το κάνω να μην κάνω διαφήμιση, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω να το κρύψω. Λοιπόν, έχω μία σόδα που πίνουμε 3,30. Εδώ. Κρύβω για να μην φαίνεται η μάρκα. Λοιπόν, 3,30 η σόδα, αυτή που πίνουμε. Δεν την ήπια. Και τι θα κάνω. Θα τη ρίξω πάνω από την πίτα. Η σόδα καθώς ψήνεται θα πάει μέσα στην μπεσαμέλ. Θα κρατήσει ζουμερή την πίτα μας. Θα φουσκώσει την πίτα και άμα ψήσει στις 190 στο φούρνο, στον αέρα, η πίτα μας θα γίνει τόσο τραγανή από κάτω και τόσο τραγανή από πάνω και τόσο ζουμερή μέσα, που δεν θα έχετε φάει κάτι παρόμοιο ποτέ, μα ποτέ, στη ζωή σας. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είναι, με τη σόδα, θέλω να αφήσετε 3-4 λεπτάκια να τραβήξουν τα φύλλα τη σόδα. Γι' αυτό βάλαμε το βούτυρο, γιατί αν δεν βάζαμε βούτυρο ανάμεσα, θα γινόταν ένα φύλλο πάνω και ένα φύλλο κάτω. Γιατί η σόδα μας τι θα έκανε, θα ένωνε τα φύλλα, θα έκανε δύο νέα φύλλα. Οπότε, έτσι όπως τη φτιάξαμε, αν και φαίνεται ότι κάναμε ό,τι να είναι, τελικά κάναμε σωστά. Γιατί στο τέλος η πίτα μας θα βγει μοναδική. Λοιπόν, θέλω να αφήσετε 3-4-5 λεπτάκια εδώ, ίσα να ρουφήξει τη σόδα η πίτα μας και ο φούρνος μου προθερμασμένος, απαραίτητο, στους 190 βαθμούς. Κοιτάξτε πόσο ψηλά είναι η σχάρα μου. Ψηλά, ψηλά η σχάρα. Γιατί? Γιατί ψήνουμε στον αέρα. Οπότε τι έχει μέσα ο φούρνος, έχει ένα βελτιλατέρ που γυρνάει. Αυτό εκεί πετάει αέρα. Οπότε τι γίνεται, άμα έχω χαμηλά την πίτα μου, ο αέρας θα πηγαίνει πάνω από την πίτα και θα γίνει από πάνω τραγανή η πίτα μας και από κάτω δεν θα γίνει. Οπότε τι κάνουμε, το βελτιλατέρ κοιτάμε να είναι πιο. Το βελτιλατέρ κοιτάμε να είναι κάτω από την πίτα μας. Οπότε όταν φυσάει, να φυσάει κάτω από το ταψί. Και ουσιαστικά να λειτουργήσει το ταψί σαν ένα τηγάνι και από κάτω να γίνει πάρα πολύ τραγανή. 190. Ψηλά ο φούρνος, ψηλά η σχάρα και στο τέλος θα πάρετε ένα αποτέλεσμα μοναδικό. Και το αποτέλεσμα το μοναδικό είναι έτοιμο γιατί. Γιατί ο κύριος έχει φροντίσει να φτιάξει μια πίτα για εσάς. Εδώ. Άρα δεν. Εν τω μεταξύ ξέρω ότι επειδή κάποιοι δεν έχετε φτιάξει ποτέ πίτα στη ζωή σας και επειδή μερικοί είστε πιτάκιδες, δηλαδή σας αρέσει να φτιάχνετε πάρα πολλές πίτες. Επειδή αυτή την πίτα ίσως και να μην την έχετε δοκιμάσει, θα γίνει η αγαπημένη σας πίτα. Δηλαδή, θα είναι η πίτα που θα ξέρετε ότι δεν χρειάζεται κόπο, τη φτιάχνετε μόλις σε 10 λεπτάκια, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο και θα είναι από τις πιο γευστικές πίτες που έχετε φάει. Κοιτάξτε εδώ. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε από κάτω πόσο τραγανή έχει γίνει. Μπουγάτσα, κανονικά, το βλέπετε. Εξήγησαμε τη σόδα και φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Οπότε. Παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Πρώτα απ' όλα, ακούστε. Το ακούτε. Η πίτα είναι τραγανή. Κατά έναν περίεργο τρόπο έχει γίνει τραγανή με τη σόδα. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά έχει γίνει. Δηλαδή είναι παράδοξο. Όσο και να προσπαθείς να το εξηγήσεις, αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συμβεί, κι όμως γίνεται. Οπότε, κόβουμε την πίτα και επειδή έχει την μπεσαμέλ με τα τυριά μέσα. Αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα είναι κάτι μοναδικό. Κοιτάξτε εδώ. Μοναδική.
τυρόπιτα, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε από κάτω πόσο φιλοποίηση έχει γίνει στα φύλλα. Δηλαδή, πραγματικά είναι σαν να τρως μπουγάτσα. Και το αποτέλεσμα, θέλετε να ακούσετε. Μπορώ να φάω όλο το ταψί. Κοιτάξτε εδώ γέμιση. Βέβαια. Είναι πραγματικά σαν να τρως. Μου φεύγουν οι πίτες από το στόμα. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Αλλά ο χρόνος που αφιερώσαμε για την κάμερα είναι μόλις 5 λεπτά. Δεν υπάρχει. Επειδή ξέρω ότι θα γίνει ένας μικρός χαμός με αυτή την πίτα, με 15.500 στο Facebook, ξέρω ότι θα φτιάξετε όλοι και ξέρω ότι θα τη λατρέψετε όλοι, θα γίνει η αγαπημένη σας πίτα. Κάντε μια κοινοποίηση του βίντεο και σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει εγγραφή στο Facebook μας, πατήστε. Παναγία μου. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Επίσης να σας πω κάτι πολύ σημαντικό που ίσως να μην γνωρίζετε. Στο site μας, αν έχετε το δικό σας λογαριασμό, έχουμε τη δυνατότητα τη δημιουργία βιβλίων συνταγών. Που σημαίνει ότι ό,τι συνταγή σας αρέσει, την πετάτε στο βιβλίο συνταγών εκεί πέρα και ουσιαστικά τις έχετε όλες μαζεμένες. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να ψάξετε πώς λεγόταν η τυρόπιτα εκείνη που έκανε ο Άκης, γιατί την έχετε αρχαιοθετήσει. Επίσης, μπορείτε να εκτυπώσετε όλες τις συνταγές που σας αρέσουν και να κάνετε το δικό σας βιβλίο. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα κλειδώσω ένα μαχαίρι στο Instagram και ένα στο Facebook. Facebook, κάτω ακριβώς από το live, akisshop.com μία λέξη. Instagram, κάνουμε post αμέσως μετά τη συνταγή, οπότε κάτω από τη συνταγή θα γράψετε akisshop.com σε μία λέξη. Φιλάκια πολλά, ραντεβού το απόγευμα, θα συνεχίσω να τρώω την πίτα μου. Σίγουρα μπορώ να φάω 4-5 κομμάτια τώρα. Και θα συνεχίσω να τρώω όλη την ημέρα. Φιλάκια πολλά, καλή σας ημέρα, γεια!